γιατί κάνετε πως είσαστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Έχει ξημερώσει μια πάρα πολύ όμορφη πεμπτούλα, πολύ ηλιόλουστη, κρύα, πολύ κρύα αλλά ηλιόλουστη. Έβαλα και τα πιο έτσι χοντρά ρουχαλάκια σπιτιού, άλλαξα, φορούσα τις πιτζάμες μου αλλά άλλαξα. Και, αχ, κοιτάξτε τι ωραία. Τώρα που τα είδα εδώ τι όμορφη που είναι η γωνιά στο δωμάτιο, έβαλα και το γούρι που μου έφερε η Ελισάβετ, που μου πήρε δώρο. Και δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ η γωνιά εδώ πέρα του κομμωδίνου μου. Άσχετο, ήθελα απλά έτσι να το πω. Λοιπόν, και τι ήθελα να σας πω, ήθελα να σας πω ότι έχει ξημερώσει μια πάρα πολύ ωραία Πέμπτη. Θα σας πω και στη συνέχεια γιατί, και έχω και έτσι διάθεση και όρεξη γιατί έχω ξεκουραστεί. Αν και χθες το αργά το απόγευμα ήταν ένα δύσκολο απόγευμα Τετάρτης. Παραλίγο να είμαστε στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων, όλα καλά πήγανε, είναι όλα μια χαρά. Και τι ήθελα να σας πω τώρα, ναι, ήθελα να σας πω ότι έχει ξεκινήσει μια πάρα πολύ ωραία πεμπτούλα. Έφαγα ένα πάρα πολύ ωραίο γεμάτο πρωινό. Είχα 3-4 μέρες να φάω έτσι ένα ωραίο πρωινό γεμάτο. Συνήθως έπινα λίγο χυμό, έπαιρνα κάτι στα γρήγορα και έφευγα από το σπίτι αυτές τις μέρες που έβγαινα από πολύ νωρίς. Αλλά ο χυμός, να ξέρετε, εγώ δεν μπορώ χωρίς χυμό, σας το έχω πει. Σας το έχω πει, αγαπάω να πίνω χυμό. Επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία πεμπτούλα για κάτι που έρχεται. Θα σας τα πω σε λίγο. Έρχεται κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και θα είδατε ότι άλλαξα σεντόνια, ενώ είναι Πέμπτη σήμερα και εγώ κάθε Παρασκευή αλλάζω σεντόνια, αλλά υπάρχει λόγος, θα τον καταλάβετε στην πορεία. Και αυτά. Πάω μέσα να δω τον Αλέξανδρο που μόλις ξύπνησε και πάω έτσι λίγο να ζουζουνίσουμε. Του έχω δώσει το γάλα του τώρα και πίνει. Είναι στον καναπέ και πίνει το γαλατάκι μου. Πάμε έτσι, το γαλατάκι του. Μου, όχι. Και πάμε έτσι λίγο να παίξουμε, να ζουζουνίσουμε. Για φέρ' το στη μαμά και το άλλο του κουτί που πας και τα κρύβεις τα παιχνίδια στα κουτιά της μαμάς. Για έλα να το ανοίξεις το νούμερο 17 που είναι το αγαπημένο νούμερο της μαμάς. Εδώ. Για άνοιξε το νούμερο 17. Για τράβα το. Μπράβο! Για βγάλε, τι έχει μέσα. Τι είναι αυτό, ένα σεντούκι. Πάμε για ανοίξ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμάστε πως τα προηγούμενα πλάνα σας είπα ότι θα έρθω στο γνωτήριο μέχρι τις 4-5. Τι σας είπα, όσο το είδατε εσείς, αλλά τόσο το είδαμε και εμείς. Θα σας πω τώρα. Μπορώ να το δείξω λίγο πρώτα, ευχαριστώ. Λοιπόν, από Νίξ έχουμε ένα μπάτρε γκλώσσι, ωραίο χρωματάκι. Και από Look Fantastic χτυπάει το κινητό μου και τρελαίνομαι. Παιδιά, έχει This Works. Είναι αυτά τα ωραιότατα σπρέι που ρίχνω στο μαξιλάρι για να σε βοηθάει να κοιμάσαι πιο γρήγορα και πιο έτσι χαλαρά και ωραία. Πολύ ωραίο, θα χρησιμοποιηθεί. Χρησιμοποιώ εγώ αυτά. Λοιπόν, λίγα λόγια για το στεγνοτήριο. Σε παρακαλώ, κινητό, σταμάτα να χτυπάς για λίγο. Παιδιά, σήμερα το κινητό μου έχει πάρει φωτιά. Το WeTransfer δεν συνεργάζεται καθόλου με μένα. Δεν θέλει, δεν μ' αγαπάει. Έχει τα νεύρα του μαζί μου. Λογικό, αυτές τις μέρες του έχω πιει το αίμα. Ναι, το ανοίξαμε αυτό, δεν έχει άλλο. Το ανοίξαμε, παίξε εσύ με αυτό εδώ το κουτάκι. Και τι ήθελα να σας πω, λοιπόν, ναι. Όταν κάναμε την παραγγελία με το στεγνοτήριο, μας στείλανε έναν αριθμό παραγγελίας παράδοσης. Και μας ήρθε χθες μήνυμα και έλεγε ότι αύριο 1 με 4 θα παραλάβετε τον αριθμό, την παραγγελία με αριθμό τάδε. Αυτό που είχε μέσα το στεγνοτήριο και μία βάση για το στεγνοτήριο. Χτυπάει το κουδούνι το μεσημέρι και που ήμουν στον υπολογιστή και έκανα δουλειά και λέω το στεγνοτήριο και τρέχω να ανοίξω. Και λέω στον κύριο που ήταν εκεί στο που τον έβλεπα από το θηροτηλέφωνο, τη θηροτηλεόραση πώς λέγεται, τι κάνετε, του λέω παρακαλώ, όχι τι κάνετε, παρακαλώ. Και μου λέει, ναι, γεια σας, φέραμε την παραγγελία από το τάδε κατάστημα. Και του λέω, ωραία. Και μου λέει, πού να το αφήσω. Του λέω, αυτό που κρατάτε είναι μόνο. Μου λέει, ναι, η βάση. Του λέω, συγγνώμη, και το στεγνοτήριο που είναι. Και μου λέει, δεν μου δώσα στεγνοτήριο, μόνο βάση. Και το στεγνοτήριο δεν ήρθε ποτέ και ήρθε μόνο η βάση. Δεν ξέρω... Εν τω μεταξύ, η βάση ήταν δώρο με το στεγνοτήριο. Οπότε μας στείλαν το δώρο, αλλά αυτό που πληρώσαμε ποτέ. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Πάμε τώρα να πούμε τι θα σας κάνω σήμερα. Θα σας κάνω μια ρουτίνα για τα μαλλιά, πώς τα περιποιούμε, ποια προϊόντα χρησιμοποιώ αυτό το διάστημα και, και πώς χτενίζω τα μαλλιά μου και τέτοια, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ για τα μαλλιά μου. Έλα, πάρτε λίγο βάση, το πιο κοντινό σας στεγνοτήριο που έχω. Αυτή είναι η βάση μας, παιδιά. Θα είναι πάνω εδώ το στεγνοτήριο κάποια στιγμή. Έκλεισα και την πόρτα, να έχουμε έτσι λίγο ησυχία. Γιατί ο Λέξανδρος ξεφαντώνει. Καλά, τα μαλλιά μου μυρίζουν εκπληκτικά. Θα σας δείξω τώρα ποιο σαμπουάν και ποια μάσκα βάζω. Γενικότερα έχω τρία τα οποία βάζω. Αυτό το διάστημα χρησιμοποιώ, επειδή όταν βάφω τα μαλλιά μου πάντα χρησιμοποιώ τη σειρά Metal Detox, που έχει σαμπουάν και μάσκα. Δύο χέρια, λούζομαι μέρα παραμέρα, γιατί έχω πάρα πολύ λιπαρά μαλλιά και δεν μου αρέσουν τα λιπαρά μαλλιά, δεν μου αρέσει να βλέπω λιπαρότητα στα μαλλιά μου, οπότε λούζομαι πάρα πολύ συχνά. Και δύο χέρια από αυτό, καλό τρίψιμο, και τη μάσκα που την αφήνω όσο πιο πολύ μπορώ. Αν μπορώ καμιά φορά, όταν είμαι στο σπίτι, σε νοπά μαλλιά τα βρέχω έτσι λίγο και βάζω ποσότητα και μπορώ να την αφήσω 2, 3, 4 ώρες τα μαλλιά μου όταν έχω χρόνο, γιατί αυτό δεν γίνεται και πάρα πολύ συχνά όταν δεν έχεις χρόνο. Λοιπόν, και αφού λουστώ, σκουπίζω τα μαλλιά μου ταμποναριστά μόνο, και χρησιμοποιώ αυτή εδώ πέρα την βούρτσα από τα Angle Teaser, την οποία, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα μην κοιτάτε τις τρίχες γιατί κάποιες φύγανε, πήρα την ίδια σε άλλο χρώμα και δεν μου κάνει την ίδια δουλειά. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Και έτσι και μου χαλάσει αυτή, καταστράφηκα. Γιατί είναι η πιο ωραία βούρτσα μαλλιών που έχω βρει. Δεν μου σπάει τα μαλλιά, είναι πάρα πολύ απαλή, με βοηθάει στο ξεμπέρδεμα. Και ξεκινάω, αν δείτε, από κάτω και πηγαίνω προς τα πάνω. Αφήνω άλλη τούφα, πάω από κάτω και σιγά σιγά ανεβαίνω προς τα πάνω. Και θέλω να σας πω ότι όταν δεν χρησιμοποιώ αυτά τα σαμπουάν που είναι με τη σειρά του Metal Detox, γιατί μου βάζει εσύ στο κομμωτήριο ένα σπρέι που διώχνει τα μέταλλα, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς λειτουργεί, και βάζω και αυτά αφού τα έχω βάψει για συντήρηση, γιατί συντηρείται καλύτερα το χρώμα και η ποιότητα των μαλλιών. Μετά, πάρα πολύ όμορφα και ωραία, θα χρησιμοποιήσω την Prolonger που μου αρέσει πάρα πολύ, πάλι από τη L'Oreal. Τα βρίσκω στη Σύση, από τη Σύση τα παίρνω αυτά. Και άμα θέλω κάποια στιγμή να χρησιμοποιήσω προϊόντα από Ευρείας, σούπερ μάρκετ κλπ, που μπορείς να τα βρεις πιο εύκολα, που είναι και πιο οικονομικά, σε μένα έχει ταιριάξει πάρα πολύ ωραία τα Ορζέν. Λοιπόν, και θα στεγνώσω τώρα τα μαλλιά μου. Όχι, θέλω να σας πω πρώτα ότι αν κάποια μέρα δεν έχω προλάβει τη δεύτερη μέρα να λουστώ, που σημαίνει ότι την τρίτη μέρα τα μαλλιά μου θα είναι πάρα πολύ λαδωμένα, χρησιμοποιώ από Kerastase αυτό εδώ το dry shampoo, όπου είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και εγώ σαν πιστολάκι χρησιμοποιώ εδώ και ένα χρόνο, γιατί νομίζω πέρσι το Νοέμβρη δεν είναι που το αγόρασα αυτό. Έχω την εντύπωση ότι είναι το δώρο που μου είχα κάνει δώρο για τα γενέθλιά μου, γιατί δεν ξέρω αν σας έχω πει ότι εγώ... Όχι, δεν ξέρω, σας το έχω πει σίγουρα ότι μου κάνω δώρο στη γιορτή μου, στα γενέθλιά μου και τα Χριστούγεννα. Πάντα θα μου πάρω κάτι. Ναι, μου αρέσει αυτό, δεν ξέρω, νιώθω ότι είναι έτσι μια επιβράβευση για τον εαυτό μου. Οπότε, ναι, μου παίρνω δώρο. Και έχω την εντύπωση ότι αυτό μου το είχα πάρει δώρο πέρσι στα γενέθλιά μου. Νομίζω πέρσι ήταν ή πρόπερσι. Μπα, δεν πρέπει να ήμουν έγκυος, αποκλείεται να ήμουν έγκυος, πέρσι. Και χρησιμοποιώ αυτό το πιστολάκι που είναι από GHD. Μου αρέσει, είναι ένα επαγγελματικό πιστολάκι. Το μόνο αρνητικό που βρίσκω είναι ότι από εδώ μέχρι και την άκρη, όταν το χρησιμοποιείς για αρκετή ώρα, καίει αρκετά και δεν μπορείς να το πιάσεις. Και εγώ όταν ισιώνω τα μαλλιά μου, με βοηθάει στο να το πιάνω έτσι και δεν με αφήνει, γιατί πραγματικά καίει και δεν μπορώ να το πιάσω. Όμως κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά αν το πιάνεις από εδώ, που είναι το φυσιολογικό να πιάνεις ένα πιστολάκι. Πολύ καλή δουλειά, πολύ επαγγελματικό, τα στεγνώνει τα μαλλιά πάρα πολύ γρήγορα. Έχει και κουμπί εδώ να κρυώνει ο αέρας, σε περίπτωση που θέλεις έτσι να φύγει πολύ ζεστή από τα μαλλιά. Είναι πολύ εξαιρετικό, πάρα πολύ, γιατί εγώ τα φορμάρω, όταν τα στεγνώνω τα μαλλιά τα φορμάρω ταυτόχρονα, οπότε χρησιμοποιώ αυτό. Απλά το μόνο που με χαλάει είναι αυτό εδώ. Και για πρέσα, σας έχω πει ότι το πιο ωραίο πράγμα για να κάνεις μπούκλες είναι της GHD, η Platinum Plus, της ίδιας εταιρείας. Για μένα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καθόλου, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική πρέσα, η οποία καταλαβαίνει τις ανάγκες των μαλλιών σου και ανάλογα ρυθμίζει τη θερμοκρασία για να μην στα κάψει. Και αφού έχω ψιλοφορμάρει τα μαλλιά μου, χρησιμοποιώ από Γκίσου το λαδάκι μαλλιών. Λοιπόν, αυτό κάνω, και σας έχω πει ότι πίνω και κάποιες βιταμινούλες. Πίνω κάποιες βιταμίνες από Hairburst, αυτές που σας είχα δείξει πριν από λίγες ημέρες. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, πηγαίνω και μια φορά το μήνα σχεδόν στο κομμωτήριο και κάνω επαγγελματικές θεραπείες, έτσι. Θεραπείες οι οποίες είναι κομμωτηριακές, επαγγελματικές, μου τις εφαρμόζουν και φεύγουμε ένα μαλλί απίστευτο. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά και το Olaplex νούμερο 3, που σας έχω πει και γι' αυτό πάρα πολύ καλά λόγια. Δηλαδή είναι σαν να κάνεις την καλύτερότερη θεραπεία μαλλιών στο σπίτι. Αυτά, δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Πάω να φτιάξω το τσαγάκι μου, το οποίο δεν σας το άνοιξα σήμερα, θα πάω να το ανοίξω εγώ τώρα. Να το φτιάξω, ζεστό και ωραίο. Να καθίσω μπροστά στον υπολογιστή. Αύριο πάλι δεν έχω να πάω σε κάποια υποχρέωση. Έχω όμως να κάνω στο σπίτι κάτι που πρέπει. Είναι η τελευταία δουλειά που έχω να κάνω, παιδιά, και χαίρομαι πάρα πολύ που τελειώνει, γιατί φέτος αγχώθηκα πάρα πολύ. Θα σας εξηγήσω όταν τελειώσουν όλα και θέλω να το βγάλω από μέσα μου. Θα σας πω τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί σας παραπονιέμαι τόσο καιρό και ότι είναι πολύ δύσκολη η εβδομάδα αυτή, γιατί όταν κλείνει η κάμερα κάνω όλα χίλια πράγματα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Τέλος πάντων, αύριο πιθανολογώ θα είναι η τελευταία μέρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα τραβήξει παραπάνω και αν προλάβουμε, θέλω να πάμε στο κέντρο, κάτω στην Αθήνα. Θέλω να πάω να φάω πολύ σε ένα μαγαζί που μου έχουν πει τα καλύτερα και θέλω να περπατήσω λίγο στην Αθήνα. Το έχω πάρα πολύ ανάγκη. Το έχουμε κανονίσει, το έχουμε οργανώσει με τον Κανάκη ότι τι ώρα θέλουμε να είμαστε στο κέντρο, τι ώρα έχουμε κλείσει και τραπέζι στο μαγαζί που θέλουμε να πάμε. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων, αύριο θα δείτε πλάνα από Αθήνα. Για να δούμε. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Τα λέμε πάλι αύριο, να μην λείψει κανένας. Γεια σας. Καλά, εντωμεταξύ πριν που πήγα να φέρω τη βούρτσα, έφερα και να σας δείξω την πρέση αυτή που σας λέω από την GHD Platinum Plus και ποτέ δεν την έδειξα. Έκλεισα το βίντεο χωρίς να σας την δείξω. Δεν ξέρω αν καμία έφτασε μέχρι αυτά τα λεπτά. Αν έφτασε καμία μέχρι αυτά τα λεπτά του βίντεο, θέλω από κάτω στα σχόλια να μου γράψετε απλά ένα «Ήμουν κι εγώ εδώ». Αυτό. Και θα έχει πολύ γέλιο. Θα μπαίνουν άλλα κορίτσια που δεν θα έχουν φτάσει μέχρι αυτό το λεπτό. Θα διαβάζουν τα σχολεία του «Ήμουν και εγώ εδώ» και θα λένε τι έγινε. Οπότε, όποια έφτασε μέχρι εδώ, γράψτε μου «Ήμουν και εγώ εδώ».